Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το συνέδριο καρδιολογίας με τίτλο «Καρδιά, παχυσαρκία και μεταβολισμό, καρδιολογία του μέλλοντος» στην πόλη της Ναυπάκτου τις ημέρες 5 και 6 Απριλίου στην Παπαχαραλάμπιο αίθουσα. Το συνέδριο αυτό διοργανώθηκε από το Ελληνικό Κολέγιο Καρδιολογίας και είχε στόχο μεταξύ άλλων να εμβαθύνει στην περίπλοκη σύνδεση μεταξύ της υγείας της καρδιάς, της παχυσαρκίας και του μεταβολισμού. Με τα ποσοστά παχυσαρκίας να εκτινάσσονται στα ύψη παγκοσμίως και τα καρδιαγγειακά νοσήματα να παραμένουν η κύρια αιτία θνησιμότητας, αυτό το συνέδριο δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε μια πιο κρίσιμη στιγμή. Μεταξύ των κορυφαίων ειδικών στον κλάδο της καρδιολογίας, εισηγητής και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου ήταν και ο Ναυπάκτιος Καθηγητής Καρδιολογίας Επίγουσας Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής της Πανεπιστημιακής Κλινικής Επιγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Αττικών Ιωάννης Παρίσης. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν κάνουμε τη δουλειά μας σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και σε εξωτερική βάση, θα μειώσουμε το burden, το φορτίο στο νοσοκομείο. Και η νοσηλεία, να ξέρετε, είναι και τεράστιο κόστος. Εμείς την είχαμε υπολογίσει στην Ελλάδα. Το κόστος μιας νοσηλείας για καρδιακές ανεπάρκειες κυμαίνεται από 5 έως 20.000 ευρώ, ανάλογα με τις παρεμβάσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ένα ασθενή που φτάνει στο τελικό στάδιο και κάνει 3 με 4 νοσηλείες το χρόνο. Θα βγαίνουν τεράστια τα κόστη για την υγεία. Όλα αυτά προλαμβάνονται με καλή αντιμετώπιση στην καθημερινότητα, με επικοινωνία, με συμμόρφωση, με τη φαρμακευτική αγωγή. Και εδώ πιστεύω ότι έχουμε εργαλεία πια και γι' αυτό. Ήδη έκανα μια ομιλία για τα ανατριωτικά πεπτίδια. Τα ανατριωτικά πεπτίδια πρέπει να μπουν στην καθημερινότητα των καρδιολόγων. Υπάρχουν παρακλίνια συστήματα στα 15 λεπτά. Ξέρεις ανά πάσα στιγμή ποια είναι η κατάσταση του ασθενούς, πώς, αν πρέπει να τιτλοποιήσει τα διοριτικά, αν πρέπει να τιτλοποιήσει τα φάρμακα, αν είναι ο ασθενής υπερδιορημένος, στεγνός, να μπορέσει να τον υδατώσεις. Όλα αυτά μπορούν στην καθημερινή κλινική πράξη με την κλινική εξέταση, με απλούς τρόπους όπως είναι τα ανατριωτικά πεπτίδια, να τα πετύχεις. Για να έχεις έναν ασθενή ο οποίος θα μπει σε μια χρονιότητα και ξέρετε, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα τη χρονιότητα και τη σταθερότητα. Το πρόβλημα είναι οι απορριθμίσεις. Έτσι. Και κλείνω με αυτό. Δεν είναι καλό στην καρδιακή ανεπάρκεια ο ασθενής να μπει στο τελικό στάδιο, στο προχωρημένο. Γιατί η θεραπεία τότε είναι μεταμόσχευση ή η μηχανική καρδιά. Ξέρετε πόσες μεταμόσχευσεις κάνουμε στην Ελλάδα? 20 το χρόνο. Ξέρετε πόσες ασθενείς υπάρχουν προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια? 30 με 40.000 τουλάχιστον. Οι υπόλοιποι τι θα γίνουν? Δεν έχουμε τη δυνατότητα να τους θεραπεύσουμε αυτούς παρά μόνο με νοσηλείες και στο τέλος οι ασθενείς αυτοί θα καταλήξουν. Άρα νομίζω ότι η καλή συνεργασία όλων έχει τεράστια σημασία και οι δημοτικές αρχές και οι ΥΠΕ πρέπει να παίξουν ρόλο σε αυτό, στην ενημέρωση του κοινού. Σας ευχαριστώ πολύ και αυτή είναι η έννοια απόψε της εκδήλωσης. Το συνέδριο περιέλαβε παρουσιάσεις και συζητήσεις σε πάνελ που προσέγγισαν από μια άλλη οπτική γωνία το τρίγωνο Στεφανία νόσος, καρδιακή ανεπάρκεια, Ζαχαρόδης διαβήτης. Η παχυσαρκία είναι ένα νόσημα που αφορά στην Ελλάδα και την παιδική ηλικία. Είναι μια επιδημία. Ξεκινάει παλιά, λέγαμε και για τον καρκίνο και για τα καρδιακιακά, για το κάπνισμα, τα πακετοέτη, τα pack years, δηλαδή πόσα χρόνια καπνίζεις, πόσα πακέτα. Σήμερα λέμε τα obesity years, δηλαδή τα χρόνια που κουβαλάς την παχυσαρκία, γιατί αλλιώς στη δική μας τη γενιά παίζαμε και κατά τα 50 παίρναμε κιλά. Τώρα παίρνουν κιλά από 15 χρονών και από 10. Οπότε καταλαβαίνετε πόσα χρόνια κουβαλούν τις κακές επιπτώσεις αυτού του νοσήματος τα παιδιά που σήμερα γεννιούνται. Βλέπουμε φράγματα. Εγώ τη δεκαετία του, το θυμάσαι Φίλιππ, το 90 και μέχρι το 2000 εκεί, δεν βλέπουμε σε γυναίκες κάτω από 50 χρονών εμφράγμα. Και τώρα βλέπουμε σε μεγάλο ποσοστό. Που σημαίνει ότι έχει μεταβληθεί η φυσική ιστορία της Στεφανίας νόσου και έχει σχέση με τους παράγοντες κινδύνου, γιατί έχουν εξισωθεί οι παράγοντες κινδύνου των γυναικών με τους άντρες. Λόγω της λεγόμενης απελευθέρωσης, η οποία σ' οδήγησε βέβαια και σε στρες εργασιακό. Μεταξύ άλλων, το συνέδριο παρακολούθησαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριος Ιερόθεος, ο Δήμαρχος της πόλης Βασίλης Γκίζας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος, κύριος Χρήστος Παΐσιος, καθώς και εκπρόσωποι φορέων και σωματείων της περιοχής. Πάντα ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε, και για την ομιλία και για την πρόσκλησή μας εδώ και συγχαρητήρια και για το πρόγραμμα. Ευχαριστούμε όλους και συνεχίζουμε.